για την εμφάνιση του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πολλοί λένε ότι ήταν πρωθυπουργική εμφάνιση. Ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει. Πολύ συγκεκριμένη, πολύ στοχευμένη. Εγώ το έκανα χθες, έχω κάνει το AstraZeneca. Ωραίο. Τις δύο δόσεις, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Άψογα όλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Κάντε το σποτ αυτόν τον κύριο. Κάντε το σποτ τον κύριο. Πέσαμε στην περίπτωση. Μπράβο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όλοι καταλαβαίναμε το προηγούμενο διάστημα, η αστυνομία είχε δεμένα τα χέρια. Λοιπόν, υπήρχε μια άλλη πολιτική αντίληψη. Η ψυχολογία των αστυνομικών με την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν στο χειρότερο σημείο. Ναι, στον Αδύρο. Είναι δυνατόν η πολιτεία να αφήνει, να πετάει το μπαλάκι στην ευθύνη των πολιτών. Ναι, αλλά η πολιτεία έχει ρίξει σε αυτό που λέτε στην αγορά, ας πούμε, δισεκατομμύρια, κύριε Βαρουφάκη, για να στηρίξει την αγορά και αυτούς τους εργαζόμενους και τις αναστολές εργασίας κλπ. Δεν υποτιμούμε και όλα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που κάνει κάποιος ο οποίος θέλει να λειτουργήσει ως γραφείο τύπου της κυβέρνησης, κύριε Οικονόμου, θα σας πω. Η κυβέρνηση συνέχεια μας λέει, εσείς δεν θέτε, λέω, όχι, εφαρμόστε τα μέτρα. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, μες στο καλοκαίρι. Όχι, δεν έγινε. Τι έπαθες.